Ja, danke schön. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πολύ φιλική υποδοχή που μου επιφυλάξατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και που μου έδωσε τη δυνατότητα πριν από τις πολιτικές μας συζητήσεις να γνωρίσω και εγώ εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων, να γνωρίσω και νέους της ελληνικής οικονομίας και νέους που έχουν πάρει υποτροφής από γερμανικά ιδρύματα. Είχαμε λοιπόν αυτές τις συζητήσεις σήμερα με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και νεοφυών, όπως είπαμε μεταξύ άλλων. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τώρα πλέον το βλέμμα στρέφεται στο μέλλον και αυτό τεκμηριώνεται με αδιαμφισβήτητα γεγονότα που καταδεικνύουν ότι άξιζε τον κόπο να εφαρμοστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα πλέον υπάρχει πρόοδος. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι που είναι άνεργοι και κυρίως οι νέοι άνεργοι πέρασαν ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα και ίσως να μην έχει φτάσει στο τέλος της αυτή η πορεία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία και αυτά τα απαρίθμησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτά έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά, με το πρωτογενές πλεόνασμα, με την ανάκαμψη, τα πρώτα σημάδια και ενδείξεις της ανάκαμψης, η στασιμότητα πλέον στην αγορά εργασίας. Αυτή τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε διαφυλαγμένο. Στην Ελλάδα η οικονομία έχει πολλές δυνατότητες και αυτό πραγματικά το κατάλαβα για άλλη μια φορά στις συζητήσεις μου με τους εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίοι μου είπαν τι περιμένουν από την Ευρώπη. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη κοινή αγορά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί το είπαν με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί και μόνοι τους έκαναν συγκρίσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνοι τους είπαν το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι αυτή η συζήτηση ήταν σημαντική όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και κάτω από ευρωπαϊκό πρίσμα.